τη συνεργασία και την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας επισφράγησε η πραγματοποίηση της τρίτης άσκησης Falcon Eye 3, που ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα μάχη στη Σουδαχανίων στις 9 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει τοπική ιστοσελίδα, υψηλοί ήταν οι προσκεκλημένοι που παρευρέθηκαν στην ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών στην 115 πτέρυγα μάχη, καθώς μεταξύ άλλων το παρόν έδωσε ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας και διοικητής της Βασιλικής Αεροπορίας, Prince Turki bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud. Παρευρέθηκε επίσης ο Κωνσταντίνος Φλώρος καθώς και ο αρχηγός ΓΕΑ Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Στην ομιλία του, ο αρχηγός ΓΕΘΑ έκανε λόγο για ένα λαμπρό και πολλά υποσχόμενο μέλλον συνεργασίας της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, αναφέροντας ότι είναι στα κοινά συμφέροντα και των δύο χωρών να αξιοποιήσουν την εξαιρετική σχέση που έχει χτιστεί. Στην ομιλία του, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας και η διοικητής της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μέσω αυτών των ασκήσεων υποστηρίζουμε τη συνεργασία που βοηθά στην οικοδόμηση της ειρήνης στην περιοχή, ασφάλεια και σταθερότητα μέσα από την κατανόηση των απειλών και της ανάγκης να τις καταπολεμήσουμε. Οι αεροπορικές μας δυνάμεις έχουν και οι δύο κρίσιμες αποστολές. Υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας από απειλές του εναέριου χώρου μας. Είναι μια συνεχής απαίτηση που ποτέ δεν επαναπαύεται, ποτέ δεν παρετείται»,